με πάρα πολύ σεβασμό, με αληθινή αγάπη και με εξιδιασμένη τιμή ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του Συλλόγου Αποστράτων Υπταμένων και ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης της Ιεράς και Θεοσός του Ταύτης Μητροπόλεως με εξουσιοδότησε να σας μεταφέρω τις ευχές του και τις πατρικές του ευλογίες, την αγάπη του και όλη του την προθυμία να είναι αυτή τη στιγμή κοντά μας, αλλά δυστυχώς, επειδή σήμερα λειτουργήσε στον Μητροπολιτικό μας Ναό και ακόμη αναρώνει, δεν κατέστη δυνατόν η φυσική του παρουσία σήμερα εδώ. Παρόλα αυτά όμως, ευλογεί τα πρόσωπα όλων μας και σας στέλνει τους πατρικούς χαιρετισμούς του. Στους προλαλήσαντες, τους οποίους ιδιαιτέρως θυμούμε για αυτά που είπα, θα ήθελα μόνο δύο σκέψεις να συμπληρώσω ως πρωτοσύγγελος αυτής της Μητροπόλεως. Πρώτα απ' όλα, εμείς σας θεωρούμε πάντοτε υπτάμενους και όχι αποστράτους. Άρα με τη ζωή σας και με το παράδειγμά σας πρέπει να συνεχίσετε να είσαστε η αετή που θα φτερουγίζετε και στους εθέρες του ουρανού και στους εθέρες της γης, ώστε πάντοτε να μεταλαμβαδεύετε το μήνυμα της ελπίδος. Ο τόπος αυτός δεν είναι πρωτοφανής δοκιμαζόμενος τόπος. Έχει δοκιμαστεί πάρα πολλές φορές με διάφορους τρόπους. Και νομίζω ότι στο δικό σας το στόμα δεν χωράει η απελπισία και η απογοήτευση. Στο δικό σας το στόμα πάντοτε πρέπει να εκφέρεται η ελπίδα ότι θα τα καταφέρουμε ακόμη και αν έχουμε οικονομικές κρίσεις. Όμως πέφτουμε σε ένα πολύ μεγάλο πειρασμό. Κανείς δεν φώναξε και δεν παραπονέθηκε για την κρίση που υπάρχει μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Όλη αυτή την κρίση την έχουμε ξεχάσει. Ξεχνάμε ότι εμείς δεν τα πηγαίνουμε καλά με τον Θεό και κατά συνέπεια θα επέλθουν και άλλες κρίσεις. Γι' αυτό αν τα βρούμε με τον Θεό και με τον εαυτό μας, αν αγαπούμε τον Θεό και τους ανθρώπους, όλα μας τα προβλήματα θα τα λύσουμε. Ακόμη και αν είμαστε στο καμίνι του πυρός και της δοκιμασίας. Γι' αυτό ευχόμαστε οι Άγιοι Άγγελοι που είναι προστάτες σας, να σας προστατεύουν, να φτερουγίζετε πάντοτε, ακόμα και αν είστε κολοβωμένοι και λαβωμένοι σε αυτόν τον τόπο. Και να ξέρετε ότι μόνο με την ενότητα, μόνο με την αλληλεγγύη και μόνο με την αγάπη μπορούμε να τα καταφέρουμε. Με την ευκαιρία ως υπεύθυνος του συσιτίου της Μητροπόλεως και του Φιλοπτώχου, θέλω να ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε και εσάς και το Διοικητικό σας Συμβούλιο που ευκαίρως ή ακαίρως, παρά την πτώση των συντάξεών σας, βοηθάτε τους ανθρώπους που πεινούν και διψούν στην περιοχή μας και πάντοτε σκέφτεστε πώς θα συμπαρασταθείτε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό σας αξίζει και ο δίκαιος έπαινος και η οφειλόμενη τιμή. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την πρόσκληση και εύχομαι ολόψυχα ο Θεός να σας χαριτώνει, να σας αγιάζει, να σας φωτίζει, να σας χαρίζει πολλά έτη, να σας χαίρεται η κοινωνία μας και εμείς και να μείνετε σταθεροί στις επάρξεις του χρέους και του καθήκοντος, γιατί το καθήκον σας δεν έπαψε, αλλά τώρα συνεχίζεται και πρέπει να συνεχίζετε να εμπνέετε και νεότερους για αυτό που υπήρξατε στη ζωή σας. Είσαστε υποδείγματα και όχι κοιμήλια. Είσαστε φωτοδότες και όχι σκοτοδότες. Είσαστε φάρι στα διέξοδα και στις απελπισίες του κόσμου μας. Ο Θεός να είναι μαζί μας.